Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή χρονιά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τελικά έπεσα μέσα, είστε η πρώτη γυναίκα, πρώτη αντιπρόεδρος. Όχι, είμαι η δεύτερη. Είστε η δεύτερη. Η δεύτερη, ναι, ναι. Μάλιστα. Πριν πολλά χρόνια κάποια άλλη κυρία. Ένα ίσον κανένα λοιπόν, επομένως και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτήν. Εδώ και αρκετές ημέρες το Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και με τον ΕΟΔΗ πραγματοποιεί rapid tests σε διάφορες περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την δράση «Επιχειρώ με ασφάλεια», προκειμένου οι επαγγελματίες μέλησας να τεσταριστούν για να φανεί εάν νοσούν από κορονοϊό ή όχι, και ενδεχομένως την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, που όπως φαίνεται θα ανοίξουν κάποιοι τομείς της δραστηριότητας, να μπορέσουν και αυτοί να εξυπηρετήσουν κόσμο. 295 τα τεστ για τον κορονοϊό που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής στα μέλη σας, όλα αρνητικά, και πρόσφατα ήσασταν στη Θέρμη, η ατζέντα όμως περιλαμβάνει και άλλες περιοχές. Θα σας πω, είναι μία απόφαση που έγινε, πάρθηκε από το ΔΟΥΣΟΥ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ομόφωνη. Ξεκίνησε 17 Δεκεμβρίου και 18 που έγιναν τα πρώτα τεστ κάτω στο χώρο μας, στα γραφεία του επιμελητηρίου μας. Είχαν ο πρώτος σταθμός δηλαδή ήταν εκεί. Μετά πήραμε απόφαση να πάμε περιφερειακά σε όσους περισσότερους δήμους μπορούμε, πάντοτε με τους εμπορικούς συλλόγους σε συνεργασία, και ξεκινήσαμε με την Θέρμη που ήμασταν την Παρασκευή, και την Τρίτη ήμασταν στη Σύνδο. Αύριο θα είμαστε το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 2.30 στον Δήμο Λαγκαδά, πάντοτε με τον εμπορικό σύλλογο του εκάστοτε Δήμου, και θα συνεχίσουμε 20 του μηνός πάμε Καλαμαριά και 22 πάμε Εύωσμο. Και έχουμε σκοπό να πάμε σε όσους περισσότερους δήμους μπορούμε. Μάλιστα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα τα μέλη σας τι σας λένε? Φαντάζομαι ότι αξιοποιούν αυτή την υπηρεσία που τους δίνεται, αυτή την παροχή. Βεβαίως, βεβαίως, χαίρονται πολύ, αγωνιούν για το αύριο. Έχουν ανασφάλεια για το πότε θα ξεκινήσουμε και πότε θα γυρίσουμε στις δουλειές μας. Είναι μια ευκαιρία, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε άμεσα, έστω αυτό το πεντάλεπτο που περνάει ο καθένας, να μας πούνε λίγο τις σκέψεις και το τι βιώνουν όλοι, και είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραία ενέργεια με πολλούς σκοπούς, θα έλεγα. Μάλιστα. Ακόμα και ψυχολογικούς. Τώρα τι πληροφορίες έχετε εσείς για να κλείσουμε με αυτό? Θα σας ανοίξουν έστω και με click away, με click in shop, με αυτές τις δύο μεθόδους? Κάποια μαγαζιά, ναι, λιανεμπόριο. Μάλιστα. Η εστίαση όχι ακόμα, περιμένουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αντιπρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.